Πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο μαραφέτη μας να δούμε την είδηση που κυριαρχεί στο Σίγμα Live. Καμπανάκι λήξη στο διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Εσπευσμένη σύσκεψη αρχηγών αύριο και ώρα αποφάσεων. Νέα συμβιβαστική πρόταση προς την Τρόικα. Κυρίαρχη είδηση του Σίγμα Live και πάμε πιο κάτω στο In Business News να δούμε τις εκεί δύο ειδήσεις που κυριαρχούν. Ακίνητα, η Ισπανία πολεμά την Κύπρο. Η Ισπανία λοιπόν πολεμά την Κύπρο, βίζες παραμονής με επένδυση 160.000 ευρώ μόνο, η πρώτη οικονομική είδηση του In Business News. Και η δεύτερη, Luxury Goods, η κρίση θέλει πολυτέλεια, αντέχουν και στην Κύπρο, αλλά με προσαρμογές. Οι δύο οικονομικές ειδήσεις. Αφήνουμε λοιπόν το μαραφέτη μας, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στον τύπο, να δούμε αναλυτικά πώς δίνουν την επικαιρότητα. Έριξε την μπάλα στην Τρόικα λοιπόν επιδίδοντας σειρά αντιπροτάσεων με αντιμνημόνιο, απάντησε η κυβέρνηση. Την μπάλα στο κήπεδο της Τρόικας έριξε η κυβέρνηση ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τους όρους της Δανειακής Σύμβασης επιδίδοντας σειρά αντιπροτάσεων επί των απαιτήσεων των Τροϊκανών. Το αντιμνημόνιο επιδόθηκε αργά χθες το βράδυ στην Τρόικα από τον Υπουργό Οικονομικών και αφού οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν δεν απέδωσαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ψεσινής νύχτας αναμενόταν συνέχιση των διαβουλεύσεων με στόχο την γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει κυβέρνηση και Τρόικα επί βασικών ζητημάτων. Όπως πληροφορούμαστε, οι αντιπροτάσεις της κυβέρνησης αποτελούν την ίστατη υποχώρηση στην οποία μπορεί να συγκατανεύσει και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κούρεμα 100% του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αύξηση του ορίου αφιπηρέτησης στο 65ο έτος, καταβολή μέρους μόνο των εισφορών του κράτους ως εργοδότης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διευκρινήσεις σε σχέση με τη χρήση των εσόδων από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, απόρριψη της πρότασης για ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, διακανονισμό σε σχέση με τον δίκτυο ο οποίος θα καθορίζει την ΆΤΑ όταν και εφόσον αυτή τεθεί ξανά σε εφαρμογή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε για τις 10 σήμερα το πρωί σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Βρίσκονται κοντά στη συμφωνία εκεχηρίας στη Γάζα. Το Ισραήλ ενεργεί αμυντικά, εξέφρασε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Μάικλ Χαράρη. Ανίσπρακτες οφειλές ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ, πιθανή υποβάθμιση των τραπεζών, μηνύματα Νίκου Αναστασιάδη στους δικοϊκούς, υποδείξεις Ντάουνερ για τις προεδρικές. Πάμε και πάνω, έψαχναν τη χρυσή τομή Eurogroup και Δούνου Του για το ελληνικό χρέος. Ραντεβού τη Δευτέρα ξανά να δούμε αν θα τη βρουν. Αφήνουμε τη σημερινή στην άκρη, αλλάζουμε πρωτοσέλιδο, αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στη Χαραυγή. Κρίσιμες αποφάσεις. Η Τρόικα εμένει σε απαράδεκτες θέσεις. Κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τα επόμενα 24 ώρα μετά την άτεκτη στάση της Τρόικας, η οποία εμένει σε απαράδεκτες θέσεις που επηρεάζουν τόσο κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και θεσμικά ζητήματα, ζωτικά για την κοινωνική συνοχή και την εργατική ειρήνη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει σήμερα τους αρχηγούς των κομμάτων για την πορεία των διαπραγματεύσεων και αναμένεται να ανταλλαγούν απόψεις για το τι δέον γενέστε. Οι κεφαλαιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών αφορούν την απέτηση της Τρόικας για πλήρη έλεγχο των εσόδων από το φυσικό αέριο, αλλαγή της φιλοσοφίας του συντάξεως αξιοδοτικού, πάγωμα της ΆΤΑ για όσο θα διαρκεί το μνημόνιο και κούρεμα στη συνέχεια, καθώς και το θέμα της ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών. Διαφορές υπάρχουν και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με πιο βασική τη διαδικασία εκποίησης περιουσιών. Η κυβέρνηση επιδιώκει την επιμήκυνση της διαδικασίας για την ιδιοκατοίκηση στα 5 χρόνια, ενώ η Τρόικα μένει στα 2 χρόνια. Η Λεμεσό συστρατεύεται με την Ελπίδα. Χαμογελαστός ο Σταύρος Μαλάς χαιρετά τους συγκεντρωμένους. Στη Γερμανία με στόχο το δυνατό καλύτερο, η ΑΕΛ έτοιμη για την τελευταία πτήση της στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa Link, καλή επιτυχία, και δεν πληρώνουν οι επώνυμοι. Υπάρχουν 161.000 ανεκτέλεστα εντάλματα έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτά από τη Χαραυγή. Αφήνουμε τη Χαραυγή, πάμε στην αλήθεια. Επίθεση στην Τρόικα από τον Ψευδά. Σκοτώνει τις διαπραγματεύσεις. Τις κρίσιμες ώρες της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης επέλεξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξαπολύσει εμπριστική επίθεση εναντίον της Τρόικας, επαναφέροντας τις συζητήσεις στο σημείο 0. Νέα αντιπρόταση στην Τρόικα για τα ακαμφθόδη θέματα. Αποδέχεται η κυβέρνηση διαγραφή του χρέους 7,2 δις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μνημονιακό προϋπολογισμό ενέκρινε το Υπουργικό. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών στις 10 το πρωί. Συνυπεύθυνα για οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα στην πατρίδα μας, θα επιχειρήσει να καταστήσει τα κόμματα ο κ. Σιστόφιας στη σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Τι χώρα είμαστε? Χάος με τα ανίσπρακτα εντάλματα, όλο το παρασκήνιο των πολίων ως συσκέψεων διαπραγματευτικής ομάδας και συνδικαλιστών, πρώτη απεργία από τους οικοδόμους την Πέμπτη,
Δολοφόνησε τον γείτονα για χώρο στάθμευσης. Ακυρώθηκαν προαγωγές του 2009 στην αστυνομία. Δέχτηκε και το ΑΚΕΛ έλεγχος κομμάτων από τη Γενική Ελέγκτρια. Όπα, πάμε και πάνω. Προσφυγή στο ανάδοτο η Πραξούλα. Η Πραξούλα δικάζει τον Χριστόφια, υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού. Προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο για να ακυρώσει το διορισμό του νεοκλής ηλικιότητας Υπουργού Εμπορίου. Αποκαλυπτική αίτηση προς το δικαστήριο. Χαμογελαστή. Αυτά από την αλήθεια. Αφήνουμε για την αλήθεια. Πάμε στον πολίτη. Αποχωρεί η Τρόικα. Μένουν οι διαφορές. Επέμεινε τελικά η κυβέρνηση στα βασικά θέματα των διαφωνιών. Διαβιβάστηκε χθες βράδυ διαχειρός Σαρλή η αντιπρόταση στο κλιμάκιο των δανειστών. Αγεφύρωτες παραμένουν όπως όλα δείχνουν οι διαφορές της κυβέρνησης με την Τρόικα στα βασικά θέματα που έχουν προκύψει κατά την εντατική διαπραγμάτευση των τελευταίων ημερών. Η διαπραγματευτική ομάδα της κυβέρνησης, σε σύσκεψη που πραγματοποίησε χθες βράδυ στο Υπουργείο Οικονομικών, ετοίμασε και απέστειλε τη δική της αντιπρόταση. Όπως πληροφορείται ο πολίτης, η κυβέρνηση επέμεινε στα σημεία που ίδια θεωρεί ως κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, στο θέμα των τριών ημικρατικών εισηγήθηκε μέρος των κερδών να πηγαίνει κάθε χρόνο στο Δημόσιο Ταμείο και να χρησιμοποιείται για την αποπλήρωση του χρέους. Λογικό. Κάτι ανάλογο θα ισχύσει και με το ταμείο από τα έσοδα του φυσικού αερίου όταν αυτό εξορυχθεί. Και αυτό λογικό. Η μόνη ουσιαστική διαφοροποίηση είναι ότι επαναδιατυπώθηκε εισήγηση για μικρή αύξηση των κλιμακωτών αποκοπών, των απολαβών των υπαλλήλων του δημοσίου και ημιδημόσιου τομέα. Μία ιδέα για την οποία βολιντοσκοπήθηκε και η ηγεσία της Πασίδη χθες το απόγευμα για οριζόντια αποκοπή της τάξης το 6,5 έως 7% για όλους τους μισούς του δημοσίου, στο τέλος εγκαταλείφθηκε. Σήμερα το κλιμάκιο της Τρόικας αποχωρεί και είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί η διαπραγμάτευση. Σήμερα ενημερώνονται οι αρχηγοί, μετρούν τις προθέσεις Χριστόφια, αυτό είναι καλό να ενημερωθούν, την προνοεί αντιπρόταση. Αυξάνονται κατά τη οι κλιμακωτές αποκοπές στους μισθούς του δημοσίου. Θα συνδράμουν με τα κέρδη δημοκρατικοί οργανισμοί, τα ΙΚ και αρχιλημένων, μέρος των εσόδων του φυσικού αερίου θα πηγαίνει για την αποπληρωμή του χρέους. Διπλωματικό επεισόδιο με τη δεξίωση Ντάουνερ το 2013 το έγγραφο, υποπαρέτηση ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕΞ στη Βουλή Μεταθέσεις. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την πρόθεση του ΙΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών, για 13 μεταθέσεις και πληρώσεις νέων θέσεων. Το θέμα συζητείται την Παρασκευή στη Βουλή, τη στιγμή που ο κλάδος υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ζητήσει το πάγωμα όλων ή των πλήστων από τις μετακινήσεις. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η παρέτηση του Πέτρου Ευτυχίου, η οποία, αν και οφείλεται σε άλλους λόγους, περιπλέκει το όλο εγχείρημα. Γάζα, σύγχυση για συμφωνία και χειρίας, πάνω. Eurogroup, σύγκρουση Δούνου του Βερολίνου. Έφυγε ο Χρόνης Μίσιος. Καλά, εσύ τα είπες νωρίς. Στα 82 του χρόνια έζησε χθες, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, ο Χρόνης Μίσιος. Ο συγγραφέας που καθιερώθηκε με το βιβλίο, καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Πάλευε μέχρι το τέλος της ζωής του να πει στους ανθρώπους πως η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά και όμορφα. Έτσι ακριβώς είναι. Κόμματα, είσοδος ελέγκτριας, φυσικό αέριο, εντατικά με ένικη Total, φωνικό με κυρίευση ο Σατανάς. Συνελήφθη ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται ως ύποπτος για δολοφονία του φίλου του και γείτονά του στη Λεμεσό, μεταμελημένος δηλώνει ότι τον κυρίευσε ο Σατανάς. Έξω από εδώ. Υγεία. Την πληρώνουν οι ιδιώτες, με τάξη, ελπίδα, ισχυροτροφία, εντάλματα 161.000 ανίσπρακτα. Θέματα από τον πολίτη. Αλλάζουμε και πάλι εφημερίδα, αλλάζουμε πρωτοσέλιδο από τον πολίτη. Περνάμε στον φιλελεύθερο και στο δικό του. Σημερινό πρωτοσέλιδο. Ένα βήμα από το αδιέξοδο. Αποκαλύπτουμε την πρόταση της Τρόικας για τη διαχείριση του φυσικού αερίου. Κρίσιμες είναι οι ώρες ό,τι αφορά τη συνομολόγηση ή όχι μνημονίου, καθώς χάσμα φαίνεται να χωρίζει τις θέσεις κυβέρνησης και Τρόικας σε μεγάλα θέματα. Φυσικό αέριο, συνταξιοδοτικό και ιδιωτικοποιήσεις βρίσκουν τα δύο μέρη σε σχέση σύγκρουσης, με την κυβέρνηση να ερμηνεύει μάλιστα τη στάση των Τροϊκανών ως εκβιαστική. Υποστηρίζω ότι η Τρόικα απαιτεί τη δέσμευση μέσω του προϋπολογισμού εσόδων από το φυσικό αέριο για την αποπληρωμή των δανείων. Από την πλευρά της Τρόικας παρουσιάζεται όμως μια διαφορετική ερμηνεία. Υποστηρίζεται ότι η Τρόικα θέλει να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο θα αξιοποιούνται ορθολογιστικά και με βάση τη διεθνή πρακτική. Σύμφωνα με το κείμενο που περιλαμβάνει η Τρόικα στις προτάσεις της και αποκαλεί το φιλελεύθερο, ζητά να ακολουθηθούν εκείνα τα νομικά βήματα που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ταμείου που διαχειρίζεται τα δημόσια έσοδα από το αέριο. Προστίθεται μάλιστα ότι με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ευθύνης και της ευελιξίας, το ταμείο θα στηριχθεί σε μια στερεά νομική βάση και κυβερνητική δομή η οποία πηγάζει από διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές. Σημειώνεται πως σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις ροές και εκροές θα καθιερωθούν σαν μέρος του κυπριακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης της βιομηχανίας υδρογόνων ανθράκων, καθώς και την πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους. Η Τρόικα ζητά ως πρώτο βήμα οι κυπριακές αρχές να υποβάλουν το σχετικό νομικό πλαίσιο για αναθεώρηση και στη συνέχεια να συμφωνήσουν με τους εταίρους του προγράμματος σε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης.
Ο πρόεδρος κτίζει πολιτικό μέτωπο. Οι συντεχνίες στο πόδι, επιμονή για ιδιωτικοποιήσεις, συντάξεις. Πάγωμα συντάξεων μέχρι το 16, ζητάει η Τρόικα. Απαιτεί αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης μέχρι τα 65 και πέναλτι μειωμένη σύνταξη έως 24% για όσους εφηπηρετούν στα 63. Έρχεται καμπάνα από Κομισιόν για τις χωματερές. Πρόστιμο 100 εκατομμύρια ευρώ θα επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό μας έλειπε. Καταγγελίες ελέγκτριας δεν βρίσκουν ούτε τους αστυνομικούς που χρωστούν πρόστιμα. Αυτούς που να τους βρούνε. Διαφωνίες λουκέτο στις πρώτες βοήθειες Λεμεσού και πυροσβεστική αντίκα στο Σφυρί. Πάμε και πάνω Λαζαρέμου στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ λέει σενάρια επιδημοσκοπήσεων. Αφήστε μας εκτός προεκλογικού, λέει ο Ντάουνερ. Προετοιμασία του εδάφους για μετεκλογικό τοπίο. Δεξίωση, χωριστές συναντήσεις και μια κοινή συνάντηση με τους συμβούλους. Ενταξιακές, βρετανικό φλερτ με την Άγκυρα. Αυτά και από το Φιλελεύθερο. Αλλάζουμε και πάλι εφημερίδα. Πάμε στο Sport Day. Στο πόδι Λάρνακα. Το ντέρμπι ΑΕΚ ανόρθωση μαγνητίζει τους φίλους των ομάδων και όλα οδηγούν σε ένα γεμάτο γασίζι. ΑΕΚ, επιχείρηση προσγείωση από το Μεσημόν που θα έχει τους Μουρίγιο, Ντεκλέρ, Κούλι, Παύλου και περιμένει τον Καμπιλόντο. Ανόρθωση θέλει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος. Ο Ρόνι Λέβη έχει στη διάθεσή του και τον Ταν Αλέξα για τη μεγάλη αναμέτρηση. Πάμε πάνω Λαζαρέμο στην Ομανιά σου. Σαν ένα παλάτι στην άμμο, τα τεράστια ποσά που επενδύθηκαν σε πρώην ποδοσφαιριστές και προπονητές της ομάδας, οι διακοπές συμβολαίων και ο τρόπος χειρισμού αυτών των θεμάτων ταλαιπωρούν αφάνταστα το σωματείο, αφού υπάρχουν τουλάχιστον 4 ανοιχτές υποθέσεις με προσφυγές πρώην παικτών και προπονητή που φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν πολύ σύντομα μάλιστα. Ανακοίνωση παραδοχή για εμπόδια προβλήματα και μαρασχεδιασμό από το ΔΣ. Ήταν καταστροφικά τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά από το Sport Day. Το αφήνουμε, πάμε στο Goal News. Μέα κούλπα, και εδώ το ίδιο, κυριαρχεί η Ομόνια. Το μανιφέστο της νέας αρχής είναι ξεκάθαρο πλέον για όλους μας ότι οι αγωνιστικοί στόχοι της φετινής περίοδου πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Μας δίνεται ευκαιρία να επανασχεδιάσουμε την ομάδα μας σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής αλλά και με την ίδια την ιστορία της ομάδας μας. Ο κύριος και βασικός στόχος είναι η οικονομική εξυγένση του σωματείου. Η πολιτική των περασμένων ετών στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας ήταν καταστροφική. Με αρκετούς ποδοσφαιριστές και προπονητές επήλθε διακοπή συνεργασίας με αδόκιμο τρόπο, ο οποίος ταλαιπώρησε και θα ταλαιπωρήσει το σωματείο αφάνταστα στο άμεσο μέλλον. Αξιοποίηση των ακαδημιών μας, ώστε δικά μας παιδιά να πάρουν ευκαιρίες αγωνιζόμενα στην ομάδα μας. Οι μέχρι τώρα ενέργειες στο οικονομικό κομμάτι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η Ομόνια λοιπόν με ανακοίνωσή της έμεσα ή άμεσα παραδέχεται τη σωρία λαθών που έγιναν στο πρόσφατο ή πιο μακρινό παρελθόν στον τρόπο λειτουργίας του σωματείου. Και επαναλαμβάνω, Λαζαρέ μου, ότι αυτό είναι καλό όταν οποιοδήποτε είναι σε θέση και μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του. Η αυτογνωσία μεγάλο πράγμα. Πάμε εμείς σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με την Τρόικα. Πού, πώς και γιατί. Τι να περιμένουμε, τι θα γίνει σήμερα στις 10 η ώρα με τη συνάντηση του Προέδρου με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε πολύ λίγο μαζί σας.